Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της Ουκρανίας να ανακτήσει τα εδάφη της και να αποθήσει τις ρωσικές δυνάμεις, η αντεπίθεση της χώρας έχει συναντήσει σημαντικά εμπόδια. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η αεροπορική υπεροχή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας πρόσφατα σε φόρουμ, τόνισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα του στον πόλεμο λόγω της αεροπορικής κυριαρχίας της Ρωσίας. Αν δεν είμαστε στον ουρανό, και η Ρωσία είναι, μας σταματούν αυτοί από τον ουρανό. Σταματούν την αντεπίθεσή μας, δήλωσε ο Ζελένσκι και ζήτησε περισσότερα όπλα και άμεσες παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών από τη Δύση, καθώς, όπως είπε, ο Ουκρανικός στρατός επιχειρεί χωρίς αεροπορική κάλυψη και όσο αυτό καθυστερεί, τόσο περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν. Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι ο αργός ρυθμός αποστολής όπλων από τις δυτικές χώρες υπονομεύει την αντεπίθεση της Ουκρανίας. Παρά την έναρξη αντεπίθεσής τους τον Ιούνιο, μετά την αποθήκευση δυτικών όπλων, οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σχετικά περιορισμένα εδαφικά κέρδη. Συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ισχυρά οχυρωμένες ρωσικές αμυντικές γραμμές, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περαιτέρω από τις αεροπορικές και πυραυλικές δυνατότητες της Ρωσίας. Όταν ορισμένοι εταίροι μας λένε τι γίνεται λοιπόν με την αντεπίθεση, πότε θα είναι το επόμενο βήμα της, η απάντησή μου είναι: σήμερα τα βήματά μας είναι σίγουρα πιο γρήγορα από τα νέα πακέτα κυρώσεων, είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε νέα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Ζελένσκι στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να εγκοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.